να πω ότι το συγκεκριμένο live ήταν τόσο εντυπωσιακό όσο το πρώτο του live. Γι' αυτό και η κριτική ίσως ήταν λίγο σκληρή. Φαίνεται ότι σήμερα ήσουν λίγο άβολα με όλο αυτό που σε βάλανε. Εντάξει, υπήρχε μια έτσι αστάθεια λίγο και στη φωνή. Θα τα ακούσει και εσύ λίγο αυτό. Όντως, το περπάτημα που έκανες, το βάδισμα που έκανες δεν ήταν και το καλύτερο. Αυτά τα πράγματα θέλουν πολύ πρόβα. Μπορεί να φταίω εγώ με τη λογική ότι του έβαλα να κάνει πολλά όταν στήσαμε αυτή την εμφάνιση. Αλλά ήταν στο χέρι μου να τα καταφέρω. Είχα μια εβδομάδα να προετοιμαστώ. Μάλλον κάτι δεν έκανα εγώ σωστά και έτσι δεν πήρα το αποτέλεσμα που ήθελα. Αυτή την εβδομάδα έχω ένα πάρα πολύ δυναμικό κομμάτι. Έχουμε ένα ρεφρέν που ταχώνουμε. Ταχώνουμε και μας βγαίνει ο λαιμός, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα πρέπει να τα δώσουμε όλα. Απόψε ξανά θα δείτε ότι θα είμαστε εκεί που μας θέλετε σαν την πρώτη βραδιά. Under the surface, I don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to yours. I began so now, I can feel you there. Ο Δημήτρης μας τραγούδησε Linkin Park, ε! Όλα καλά. Μια χαρά. Νίκο. Καλά, βρε Λεβέντζη. Τόσα τραγούδια αντρικά υπάρχουνε. Του έδωσες Linkin Park του παιδιού. Ναι. Ένα τραγούδι συγκροτήματος. Ναι. Και τον άφησες έτσι. Mm-hmm. Ήσουν πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο Δεοφάνους. Δεν τέλειωσα. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι ολοκλήρωσα. Παρόλο λοιπόν που ο Λεβέντζη σου έδωσε ένα κομμάτι. Τι να κάνω. Φέτο κι άλλο. Λοιπόν, παρόλο λοιπόν που ο κύριος Λεβέντζης. Φτιάξε το, Κατερίνα. Διάλεξε αυτό το κομμάτι για σένα. Ανταπεξήλθες πάρα πολύ καλά. Έδωσε τα μέγιστα. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Κύριε Μουρατίδη, τελειώσατε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Γιώργο, στο πάνω σου. Δημήτρη. Θα χαρακτηρίσω και δεν ξέρω αν άκουγες το τι γινόταν, το τι είπα προηγουμένως για την νίκη. Ότι θεώρησα ότι ήταν μια εμφάνιση που ήταν για τον τελικό. Πραγματικά πιστεύω ότι και η εμφάνιση δικιά σου ήταν εμφάνιση τελικού αυτή που είδα. Αλήθεια. Αυτό το παιδί που είδαμε στις οντισιόν, που δεν ήξερε τι του συνέβαινε, θα μπει, δεν θα μπει, θα περάσει, δεν θα περάσει. Ξαφνικά μεταμορφώνεται πάνω στη σκηνή. Έχει μια εμένα να ακούς, ρε, ας τον εκείνον. Α, οκ. Δεν με ακούς που σου μιλάω. Ακούω. Α, μην αφήσεις το γύρω-γύρω να σε παρασύρει. Έτσι. Λοιπόν, δουλειά. Και επειδή δουλεύεις πάρα πολύ, αυτό έχει αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό θέλουμε από εσάς. Τίποτα παραπάνω. Το ταλέντο το έχετε. Μπράβο σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Η κυρία της παρέας τι έχει να πει. Η κυρία της παρέας έχει να πει ότι κατάφερες μέχρι και να έχεις αυτή την ελαφριά παράνοια στο μάτι την ώρα που τραγουδούσες που πάει με αυτό το τραγούδι. Απίστευτο. Ξέρεις τι θεωρώ. Είμαστε στο τρίτο, έχω χάσει και τα... Στο τρίτο δεν είμαστε, ναι. Είμαστε στο τρίτο live και θεωρώ ότι μόνο για σένα μπορώ να πω με σιγουριά από το X Factor 3
ότι έχεις τον παράγοντα X. Ευχαριστώ. Προσπάθεια. Μεγάλες κουβέντες από την Κατερίνα Γαγιάκη. Πάω στον Γιώργο Λεβέντη. Εγώ δεν πάω στον Λεβέντη, θα πάω στον Δαφνή. Σου έχουν κρατήσει σουίτα. Είτε που δεν άκουσα. Τι είπε και δεν άκουσα. Εγώ δεν θα πάω στον Λεβέντη, θα πάω στον Δαφνή. Λέω, αν νόμιζα ότι σχολίασε το 6. Το 3-6, XXL εννοεί έτσι. Πάμε. Δημήτρη, ξέρεις, μεγάλα λόγια και νομίζω είναι νωρίς. Μεγάλα σάνας, αυτό είπαμε, όχι μεγάλα λόγια. Και ήσουν πολύ καλός. Ήσουν καλύτερος στην πρόβα, όμως ήσουν πάρα πολύ καλός. Το έχει, το ξέρω, το βλέπω, το δουλεύουμε μαζί. Είσαι πάρα πολύ καλός, εγώ σε κάρικα on stage. Και με μια μπάντα πίσω σου θα έχεις άλλη δύναμη, γιατί εδώ είχαμε ένα χορευτικό που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να έχεις μια μπάντα που, ας πούμε, αυτό που θέλαμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν είχε μπάντα, Γιώργο? Δεν μπορούσαμε, γιατί δεν, να έχουμε τους χορευτές να παίξουν σαν μπάντα δεν είναι αληθινό. Εντάξει, ή θα έχουμε αληθινό μπάντα πίσω του ή να το έχουμε στημένο, μας φάνηκε πολύ ψεύτικο. Καταλαβες? Και έτσι πήγαμε απάνω σε εμφάνιση του ίδιου. Πάρε μια μπάντα δικιά μου και βάλτε να το πείσουμε. Να πάρουμε. Ας βάλουμε άλλη φορά. Πάρτε μια άλλη φορά τους τρελούς τους δικούς μου. Όμως ξανακάνει άλλωστε. Βέβαια. Και στο παρελθόν και δουλεύει καταπληκτικά. Δημήτρης. Ο Νίκος έβαλε για τον Πατρίκη ένα γυναικείο, εγώ έβαλε για τον Δημήτρη ένα Linkin Park. Και πολύ καλά έκανες από ό,τι κατάλαβα. Δημήτρη, ποια από τα σχόλια της κριτικής μας επιτροπής? Δεν μπορώ να επιλέξω. Έχω μείνει. Και πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένος με αυτά που άκουσες σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης θέλει να παραμείνει στο X-Factor βεβαίως. Αν το θέλετε κι εσείς, ψηφίστε το θετικά στον αριθμό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Καλή επιτυχία, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια.